Με την επίσημη πρώτη επίσκεψή του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Ομπάμα έριξε το φως της δημοσιότητας στις εξαιρετικά σημαντικές συνοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις, που κατά μεγάλο μέρος διαμορφώνουν την ευρύτερη συνεργασία της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Δεν σημειώθηκε συγκλονιστική πρόοδος στην Σύνοδο Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο, αλλά οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν ότι θα συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και εξέφρασαν την ελπίδα για περαιτέρω ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων. Αλλά σε οικονομικό επίπεδο είναι ήδη ξεκάθαρο ότι οι δύο χώρες εξαρτώνται έντονα η μία από την άλλη. Από τα εμπορικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, γεμάτα με προϊόντα κατασκευασμένα στην Κίνα, μέχρι τα κινεζικά εργοστάσια όπου κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται αυτά τα προϊόντα και παρά την διεθνή οικονομική κρίση, οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν ο πλέον φερέγγιο πελάτη του Πεκίνου και η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερο αγοραστή του Αμερικανικού δημοσιονομικού χρέου. Η απροθυμία τη Κίνα να υιοθετήσει χρηματιστηριακά προϊόντα υψηλού ρίσκου την προστάτεψε κατά κάποιο τρόπο από την διεθνή οικονομική κρίση, αλλά παράλληλα άλλαξε σημαντικά και τη σχέση τη με τι Ηνωμένε Πολιτείε, παρατηρεί ο οικονομολόγο Νίκολα Λάρντι. And now, of course, the Chinese are beginning to lecture us about how we need to balance our budget and preserve the value of the dollar and avoid inflation. So, in a sense, the shoe's really on the other foot. Αναμένεται πως η οικονομία της Κίνας θα αναπτυχθεί κατά πάνω από 8% φέτος και η ανθεκτικότητά του στην οικονομική κρίση έχει καταστήσει πλέον το Πεκίνο παίχτη κλειδί σε διεθνή θέματα. Είναι πολλές οι φωνές που κατηγορούν την κυβέρνηση Ομπάμα ότι καταβάλει συνειδητές προσπάθειες για να μην προσβάλλει το Πεκίνο. Όμως οι εθνοτικέ διαμάχες, το θέμα της ελευθερίας του θρησκεύματος και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέματα που οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να εγείρουν στο Πεκίνο,

Η Κίνα κατηγορείται ότι κρατά την ισοτιμία του νομίσματός της χαμηλά για να διατηρήσει τις εξαγωγές της φθηνές. Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Ομπάμα κατηγορούσε το Πεκίνο για κακόβουλες νομισματικές μεθοδεύσεις. Αλλά σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει μόνο σοβαρή ανησυχία για την προσαρμοστικότητα του κινέζικου νομίσματος. Πάντως, ο Νίκολας Σέις Τσέινι, του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, δηλώνει ότι η φαινομενικά επιικέστερη προσέγγιση του Πεκίνου από μέρου τη It certainly seems uh, that the administration is um, trying to um, address issues of, of, of human rights um, a little less to work more on economic issues and, and other global issues such as um, climate change. On the other hand, you know you do have this strong push on, on the tires uh, and perhaps even steel on the trade front. So, I think it's a question of, of, of balance and what you choose to, to engage the Chinese on. But these are the questions <laughs> that are asking questions about which of these two countries needs the other more, as Douglas Spellman to Andrew Woodrow Wilson. Ten years ago, maybe I would have said, to be frank, that China needed us more than we needed them. I think now it's a genuine interdependent relationship. Πάντω αναλυτές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα του ταξιδιού του Πρόεδρου Ομπάμα στην Κίνα θα κρυθούν από το αν η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα μπορέσουν να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις και από το αν η ανεκτικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ορισμένα θέματα θα παράγει ξεκάθαρα αποτελέσματα σε άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τι Ηνωμένε Άννα Καραγιανοπούλου, VOA, Ουάσιγκτον.